σας διαβάσω το ψήφισμα και μία ανακοίνωση των εργαζόμενων απεργών του Σωματείου Μαλαματίνα που αναφέρεται ως προκήρυξη περιμένοντας τη δικαίωση. Στην επιχείρηση Μαλαματίνα δίνουμε ένα μακροχρόνιο και σκληρό απεργιακό αγώνα για πάνω από 8 μήνες. Η νέα εργοδοσία η οποία έχει στενές γενικές σχέσεις με υπουργό της κυβέρνησης μέσα σε απεργία πολλοί απεργούς προσλαμβάνει παράνομα απεργοσπάστες στείνοντας έτσι έναν παράνομο απεργοσπαστικό μηχανισμό τον οποίο και χρησιμοποιεί ως και τώρα παραβαίνοντας και παραβιάζοντας ασύστολα και ατιμόρυτα τη σχετική νομοθεσία. Ενώ γίνανε δικάδες προσφυγές, καταγγελίες, αγωγές, οι δίκες δυστυχώς αναβάλλονται ξανά και ξανά και ξανά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει απόφαση παρά μόνο καταδικαστική για την Επιτροπή Εξυγείασης της Μαλαματίνα. Προσφύγαμε ακόμη και στον Υπουργό Δικαιοσύνης εγγράφος και λεπτομερώς αναφέροντάς τον όλα όσα συμβαίνουν. Επιτέλους, περιμένουμε τη δίκη χωρίς τιμένες, άλλες τιμένες αναβολές. Και ρωτάμε, γιατί τα αρμόδια όργανα της πολιτείας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, μέχρι πότε θα αδρανούν? Το Σύνταγμα καταχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας. Οι απολύσεις απεργών και οι προσλήψεις απεργασπαστών στη διάρκεια ενός απεργιακού αγώνα καταργούν το ίδιο το δικαίωμα της απεργίας, παραβιάζοντας και τους νόμους και το Σύνταγμα. Μας ακούει κανείς? Παραβιάζονται κύριοι το Σύνταγμα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα και καλούμε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να αναλάβουν τις ευθύνες. Απαιτούμε να γίνει δίκη για τη χρησιμοποίηση του παράνομου απεργοσπαστικού μηχανισμού από τη νέα εργοδοσία της Μαλαματίνα χωρίς άλλες τιμένες αναβολές. Η αλληλεγγύη και ο αγώνας είναι η δύναμη των εργαζόμενων. Αυτό είναι και το διαχρονικό μήνυμα των νεκρών εργατών του Σικάγου και της Θεσσαλονίκης. Μόνο ενωμένοι με αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους. Μπορούμε να σπάσουμε το απόστημα της ασυδοσίας και της απαντροπιάς που έχουν επιβάλει πολυεθνικοί και ντόπιοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους. Η Πρωτομαγιά γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο από ανθρώπους του μόρφου και της εργασίας. Γιορτάζεται ως ημέρα σύμβολο των αγώνων των εργαζόμενων για σταθερή δουλειά, μόνιμη και ασφαλή εργασία, αξιοπρεπή διαβίωση και δικαιώματα για τη μείωση και του χρόνου εργασίας. Η 1η Μάη είναι η μέρα μνήμης και ταυτόχρονα παρακαταθήκη αγώνων. Είναι η μέρα που συμβολίζει τον αγώνα της εργατικής τάξης όλου του κόσμου ενάντια στην κοινωνική αδικία και καταπίεση, ενάντια στη φτώχεια και τις στερήσεις, ενάντια στην απάνθρωπη συσσόρευση του πλούτου στα χέρια ελάχιστων ανθρώπων στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Τιμούμε λοιπόν την εργατική του Πρωτομαγιά. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση όλων των ιστορικών ετοιμάτων της εργατικής τάξης. Η εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί σύμβολο του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά!